Έπειτα από μια μακρά περίοδο 390 χρόνων Οθωμανικής κατοχής, η άνοιξη του 1912 σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή για την πολύπαθη ιστορία της Δωδεκανήσου. Το βασίλειο της Ιταλίας, που λίγους μήνες νωρίτερα είχε κηρύξει πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, καταλαμβάνει με επικεφαλής τον αντιστράτηγο Τζιοβάνι Αμέλιο το ένα μετά το άλλο τα νησιά της Δωδεκανήσου. Η κατάληψη της Ρόδου ολοκληρώνεται με τη μάχη της Ψίνθου στις 16 Μαΐου του 1912. Αρχικά, οι Ιταλοί παρουσιάζονται ως απελευθερωτές. Οι Δωδεκανήσοι αναθαρεύουν και σε διάσκεψη που πραγματοποιούν οι προεστοί τους στην Πάτμο ανακηρύσουν την αυτονομία των νησιών υπό το όνομα Πολιτεία του Αιγαίου. Το 1922, μαζί με την Μικρασιατική καταστροφή, έρχεται η άνοδος του Εθνικού Φασιστικού Κόμματος υπό τον Μπενίτο Μουσολίνη και η συνθήκη της Λοζάνης, η οποία παγιώνει το καθεστώς της Ιταλικής κατοχής των νησιών. Τα Δωδεκάνησα μετονομάζονται πλέον σε Ιταλικά νησιά του Αιγαίου. Τον Αύγουστο του 1923 καταφθάνει ο Ιταλός διπλωμάτης Μάριο Λάγκο και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του πρώτου διοικητή των νήσων του Αιγαίου. Στα 13 χρόνια που θα παραμείνει στη θέση αυτή, θα εφαρμόσει μια σειρά από στοχευμένες πολιτικές που αφορούν την οικονομία, τη διοίκηση, την εκπαίδευση και το θρήσκευμα, με απότερο στόχο τον σταδιακό εξιταλισμό των νησιών. Στις 21 Νοεμβρίου του 1936, τον αντικαθιστά ο στρατάρχης Τσέζαρε Μαρία Ντεβέκη, μέλος της τετραρχίας του Φασιστικού Κόμματος, υπουργός παιδείας και στενός συνεργάτης του Μουσολίνη. Ο Ντεβέκη αναλαμβάνει καθήκοντα πολιτικού και στρατιωτικού διοικητή της Δωδεκανήσου προκειμένου να εφαρμόσει ακόμα σκληρότερες πολιτικές και να επιταχύνει τον εξιταλισμό των νησιών. Κατά τα 4 χρόνια που διοίκησε, επέβαλε την αποκλειστική χρήση της ιταλικής γλώσσας, την εφαρμογή του ιταλικού δικαίου, τον ρατσιστικό νόμο, ανέστηλε τη λειτουργία των τοπικών κοινοτικών συμβουλίων, ενώ παράλληλα άσκησε σφοδρή πολεμική ενάντια στην ελληνική γλώσσα, εκπαίδευση και στην τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία. Θυμάμαι ότι είχαν διώξει τα αδέρφια μου από το σχολείο Ιταλή. Όταν ήρθε ο Ντεβέκη, ναι. Αυτός ήταν ο κακός. Ναι. Οι άλλοι, ο Λάκου που ήταν προηγούμενος, ήταν καλός άνθρωπος. Ναι. Αλλά ο Ντεβέκη ήταν άγριος. Ναι. Αυτός είχε βγάλει, είχαν φύγει τα παιδιά, τα αδέρφια μου από τα, Ιταλικά, από τα σχολεία, γιατί θα γινόντουσαν Ιταλικά τα σχολεία. Και ήρθαν να ζητήσουν από τον πατέρα μου να πάνε να γραφτούν μπαλίλα. Όπως ήταν τότε, οι πρόσκοποι ήταν. Ναι. Δεν εδέχτηκε ο πατέρας μου και τα παιδιά τα διώξαν από το σχολείο. Ναι. Εγώ ήμουν μικρή. Τον Ντεβέκη το θυμόσαστε, τη φάτσα του, τον είχατε δει εσείς τον Ντεβέκη από τότε. Ναι, δεν το θυμάμαι. Που όταν ήμουν αυτή, πήγαμε στο σταθμό κάτω να πούμε σε κανένα καπενείο ή κάτι τέτοιο. Και αυτός επερνούσε κάθε καλοκαίρι, έμπαινε στη Στάρα από πάνω, στον προφητηλία. Κάθε μεσημέρι που φεύγαινε από την νομαρχία, από το γραφείο αυτό, έπρεπε να σηκωθούμε όλοι όσοι ήταν καθισμένοι και θυμάμαι, και να χαιρετήσεις ένα, θυμάμαι ένα περιστατικό που ένας δεν σηκώθηκε και μπροστά είχε δύο μοτοσυκλετιστές και σταματούν. Κατεβαίνει και δίνουν κάτι μπάτσε στον άνθρωπο που επειδή δεν σηκώθηκε να χαιρετήσει. Οι Ιταλοί μετά την εγκατάσταση, τη μόνιμη τους εγκατάσταση το 1924 στα Δωδεκάνησα με τη συνθήκη της Λοζάνης που την είχαν προσαρτήσει, άρχισαν και να την εξοπλίζουν. Έτσι στο 1940 βρέθηκε επί κυβερνήσεως Ντεβέκη να είναι σαν αστακός εξοπλισμένη με πλήθος στρατού,
ναυτικού και αεροπορίας, τόσο στη Ρόδο, στην Κο και στη Λέρο κυρίως, αλλά και σε κάθε γωνιά νησιού της Δωδεκανήσου. Από ό,τι εκ των υστέρων μαθαίνουμε, είχε ήδη ξεκινήσει ο Ντεβέκη μια εκστρατεία να κηρύξει τον πόλεμο κατά της Ελλάδος και να αμυνθεί κατά των Άγγλων, οι οποίοι μπορώ να πω ότι ήσαν κυρίαρχοι της Μεσογείου τότε. Αλλά ο Ντεβέκης ήταν θάνατος. Έκλεισε τα σχολεία. Εγώ πήγα μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Τρίτη πήγα στα ελληνικά και μας φύσα στην ίδια τάξη και ασκήσαμε από εκεί τα ιταλικά και πήγα μέχρι την Τετάρτη. Από εκεί έβα να μας γράψουν μπαλίδες που λένε, δηλαδή φασιστάκια. Ο πατέρας μου λέει, μαζέψε τα τετέλα. Σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Την ίδια μέρα, στις 28 Οκτωβρίου του 1940, στις 6 το πρωί, το ελληνικό προξενείο περικυκλώθηκε από Ιταλούς καραμπινιέρους, οι οποίοι έθεσαν τον πρόξενο Γεώργιο Χριστοδούλου σε κατοίκον περιορισμό. Λίγο αργότερα, εισέβαλαν στο κτίριο για έρευνα και κατάσχεση εγγράφων και αντικειμένων. Συνομιλώντας μαζί τους, ο πρόξενος πληροφορήθηκε σχετικά με τη σύλληψη και τον εγκλεισμό των Ελλήνων υπηκόων. Δύο μέρες αργότερα, συνάντησε τον γραμματέα της Ιταλικής Διοίκησης, Ατίλιο Μπαντζάνι, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι οι Δωδεκανήσιοι που είχαν ελληνική υπηκότητα είχαν μεταφερθεί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, χωρίς να του δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κράτησής τους. Πριν 60 ολόκληρα χρόνια, 28 Οκτωβρίου του 40, 28 Οκτωβρίου του 2000. Ήμουνα 18 χρόνων τότε, σήμερα περάσανε ολόκληρα 60 χρόνια. 80 χρόνια. Πόσα? 80. 80 χρόνια. Τότε ήσουν 18 χρονών, 17 χρονών παιδάκι. 80 και 17, πόσο χρονών είσαι τώρα? Παιδάκι, μικρό και μικρό. Βλέπεις. Ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου, όσοι δωδεκανήσιοι ηλικίας 18 έως 60 ετών διατηρούσαν την ελληνική υπηκότητα, ειδοποιήθηκαν από Ιταλούς καραμπινιέρους να πάρουν λιγοστά προσωπικά αντικείμενα και να παρουσιαστούν στο χώρο που στεγαζόταν η αστυνομική διοίκηση. Από εκεί θα μεταφερθούν στην τάφρο της παλιάς πόλης, το περίφημο Κοντσεντραμέντο. Η επιλογή του χώρου έγινε από τον ίδιο τον Ντεβέκη. Στο σημείο εκείνο, λόγω του βάθους 20 μέτρων, θα μπορούσαν να επιτηρούν πιο εύκολα τους αιχμαλώτους, να αποφεύγουν βομβαρδισμούς σε επικείμενους Ιταλικούς στρατώνες και τέλος να σπάσουν το ηθικό των κρατουμένων εξαθλιώνοντάς τους. Υπεύθυνος του στρατοπέδου ορίστηκε ο γεννηθής στη Ρόδο 24χρονος Φραγκολεβαντίνος Ενρίκο Μπάρμαν, ο οποίος μιλούσε άπτεστα ελληνικά. Την ημέρα της σύλληψης αφαιρέθηκαν και όλες οι άδειες των εχμαλώτων, δεσμεύτηκαν οι καταθέσεις τους και έκλεισαν τα καταστήματά τους. Η οικονομική κατάσταση για τις περισσότερες οικογένειες των 350 περίπου ανδρών
έγινε ασφυκτική. Φάκελο ψάχνουμε ακριβώς. Λοιπόν, ψάχνουμε την λίστα, τον κατάλογο με τους ανθρώπους που ήταν στο κοντσεντραμέντο. Υπάρχει κάποια σύνταξη καταλόγου του 1940 και ψάχνουμε να βρούμε την κατηγορία όπου ανήκει για να δούμε μέσα τα ονόματα. Υπάρχει περίπτωση βέβαια να είναι και χαμένος φάκελος, οπότε αυτό διερευνούμε τώρα. Μάλιστα. Στο αρχείο μας. Στο αρχείο που ανατρέξαμε ώστε να ερευνήσουμε τα ονόματα των έγκλειστων στο Κοντσεντραμέντο, δηλαδή στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Ρόδου, βρίσκονται μέσα στο Ιταλικό Αρχείο της Αστυνομίας των Καραμπινιέρων, όπως ονομάζεται, το οποίο δημιουργήθηκε το 1932 επί δίκησης του Μάριο Λάγκου, ώστε να εξασφαλιστεί η καταγραφή όλων των δωδεκανησίων που διέμεναν στον τόπο μας. Είμαστε εμείς εις Ρόδου τα βλαστάρια, μεγαλωμένα στον πόνο της κλαβιάς, που της Ελλάδος μας γεννήκαμε καμάρια, της υπομονής και της παλικαριάς. Βλέπαμε τους παππούδες μας να κλαίνε και τους γονιούς μας να θρυνούνε μυστικά, και τους δασκάλους μας ακούγαμε να λένε πως είμαστε από περήφανη γενιά. Χρόνια, χρόνια τη σκλαβιά στην καταφρόνια, μα σήμερα γιορτάσουμε τη μέρα αυτή που φτάσαμε, τη μέρα της ελευθεριάς. Γιατί όσον δακρύσαμε τη γη μας την ποτίσαμε με μόχθους κι όνειρα της λευτεριάς, ο της λευτεριάς που βλάστησε τρανή. Θα σας το πω από την αρχή, γιατί βρεθήκαμε εδώ. Μπράβο. Γιατί μας βάλανε εδώ. Ναι. Αυτό ήταν μια απόφαση του Ντεβέκη, ο οποίος όταν το ρωτήσανε πού να τους πάμε, είπε ότι σκέφτηκε λίγο και είπε, αυτό είναι γνωστή, λέει, τα φίδια πρέπει να πάνε εκεί που ζουν τα φίδια. Και εκεί που ζούσαν τα φίδια ήταν η Τάφρος. Αλλά αυτό όμως ήταν συνδυασμός και με τη, πίσω μας είναι οι στρατώνες, οι οποίοι ήταν προφανές ότι θα βομβαρδιζόντουσαν από τους Άγγλους τότε με τους βομβαρδισμούς. Θα σας δώσω και ένα στοιχείο τώρα. Και γι' αυτό μας έβαλαν εδώ, μήπως και οι ίδιοι οι Άγγλοι σεβαστούν ή μας σκοτώσουν ή μαζί με εμάς γλιτώσουν και οι στρατώνες των Ιταλών. Γιατί σας πιάσανε. Γιατί σας πιάσανε. Υπήκο Έλληνες λέμε. Είχαμε υπηκότητα ελληνική εμείς παλιά. Τι μας το βάλανε μέσα. Πώς σας πιάσανε. Πώς με πιάσαν. Ήρθαν στο σπίτι και μας φύραν μέσα. Μας φύραν τότε μέσα φυλακή. Μας βάλαν και μέσα στην καινούργια πόρτα και πέρα που έχει ένα, μια πόρτα και μπαίνεις μέσα. Για τις καλάκια, Ναι, ήταν το πρωί της 28ης Οκτωβρίου όταν χτύπησε την πόρτα μας ένας υπαξιωματικός της αστυνομίας των Ιταλών και μας ειδοποίησε τόσο ο πατέρας μας όσο και εγώ να παρευρεθούμε στις 8 η ώρα το πρωί έξω από το αστυνομικό τμήμα. Και πράγματι παρευρέθημε εκεί, μάλιστα τους είχαμε πει αν θα έπρεπε να... γιατί εμείς γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι θα μας συνελάμβαναν, καθότι είχαμε μάθει ότι είχε κηρυχθεί όλο ο Ιταλικός πόλεμος. Και τους είπαμε αν θα μπορούσαν να παίρναμε μαζί μας ορισμένα πράγματα και μας είπαν όχι, θα έρθείτε έτσι όσο έχετε.
Και πράγματι στις 8 η ώρα πήγαμε εκεί και είχαν συγκεντρωθεί και οι υπόλοιποι υπήκοοι Έλληνες. Θα έμαθα περίπου στον αριθμό 300. Και λίγο αργότερα μας φόρτωσαν σε ορισμένα καμιόνια αυτοκίνητα εκεί ιταλικά και μας μετέφερε στο Φρούριο. Άρα εδώ ήταν η πόρτα που ήρθαν εκείνο το πρωί. Όπως ήταν εκείνα τα χρόνια. Είναι αυτή η ίδια πόρτα. Απλώς θυμάμαι ότι ένα πρωί, 6 ώρα, αυτό το θυμάμαι, χτυπάει η πόρτα και παρουσιάζονται δύο καραμπινιέριδες και ήρθαν και είπανε Μαναδράκης Χρήστος και Μαναδράκης Σταύρος, θα πάρετε από μία κουβέρτα και θα μας ακολουθήσετε. Άρα. Και τους πήραμε, δεν ξέραμε πού πηγαίνανε και πού τους παίρναν. Mm. Και εκ των υστέρων μάθαμε ότι τους πήραν στην Τάφρο. Ναι. Εστήσανε σκηνές και τους βάλανε 5-6 άτομα στην κάθε σκηνή ήτανε. Ναι. Βέβαια από κάτω δεν υπήρχε τίποτα, ήταν το χώμα και τα χόρτα της Τάφρο. Οπότε ένα βράδυ αρρώστησε ο αδερφός μου ο μεγάλος και τον βγάλανε τυλιγμένο σε μια κουβέρτα. Τον φέρανε σπίτι και όσο ημέρες ήταν στο σπίτι άρρωστος, υπήρχε έξω από την εξώπορτά μας ένας αστυνομικός. Δεν επιτρεπόταν να μπει κανένας μέσα. Μόλις έγινε καλά τον ξαναπήρανε πίσω. Και μόλις έκλεισε και ο δεύτερος αδερφός μου, ο Γιώργος, τον πήραμε αμέσως και αυτόν στο κοτσεντραβάντο. Πήραν από ό,τι θυμούμαι τον Αλέκο, τους Αλέκο, Μιχαήλο, Γιάννη, Γεράσιμο, Μπέμπι Ζησιμάτο, Χρήστο και Σταύρο Μαλαγκράκη, Σάβα Μαμαλίγκα, Κότσο και Μιχάλη Κάζο, Γιάνγκο Καλαμάτα, Τάκη Καλιγά, Τάσο Δικά. Καλαμάτας ήταν. Γιάνγκος Καλαμάτας. Γιάνγκος. Καλαμάτας ήταν Έλληνας πύχο. Τάκης Καλλιγάς, Τάσος Λουκάκης, τους Φουρνάριδες Αλέξη και Ευαγγέλη Κώτη, τον Ευάγγελο Μιλωνά και ίσως κι άλλους που δεν θυμούμε ή που δεν γνώριζα. Για να πάμε στο κοσεντραμέντο, συνέβη το εξής, μπορούσαμε να μην πάμε, γιατί οι Ιταλοί μας έδιναν τα πάντα να αλλάξουμε επικότητα. Αυτό ήταν μια αντίσταση και δεν το δεχτήκαμε. Και δεν δεχτήκαμε καθόλου και αγωνιστήκαμε για να κρατηθούμε. Είχαμε διώξεις, μας διώκανε, μας κάνανε και τα λοιπά. Αυτό ήταν μια αντίσταση προφανής. Λέγω, όταν έβρεχε εδώ πέρα, έφευγα και τα αντίσχυτα και τα στρώματα, τα πάντα. Τα έπαιρνε το νερό. Δηλαδή ήταν ένας χειμώνας από τους χειρότερους που έχουμε δει στην ιστορία της Ρόδου. Οι συλλήψεις της Ιταλικής διοίκησης, ωστόσο, δεν περιορίστηκαν στους Έλληνες υπηκόους. Με εντολή του Ντεβέκη, στις 6 Νοεμβρίου του 1940, συνελήφθησαν 9 άτομα,
γνωστά στελέχη της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι θεωρούνταν ύποπτοι λόγω πατριωτικών φρονημάτων. Μεταξύ αυτών και ο διευθυντής της εφημερίδας Ροδιακή, Εμμανουήλ Καλαμπίχης, ο οποίος αναφέρει και τα ονόματα του Νικόλαου Ασπράκη, του Στέργου Φόκιαλη, του Γαβρίλη Χαρίτου, του Μιχάλη Ιωάννου και του Αντώνη Γεωργαλή. Οι παραπάνω συλληφθέντες κρατούνταν σε ξεχωριστό χώρο, στο κάτω μέρος του σταδίου Ντελ Σόλε. Παρέμειναν εκεί υπό περιορισμό μέχρι το Μάιο του 1941. Παράλληλα έγινε μια προσπάθεια πάλι από τους Ιταλούς να συλληφθούν και οι Έλληνες, οι υπήκοοι, από τα άλλα νησιά, από την Κάλυμνη, από την Κό, από τη Λέρο, από τη Σίμη, από την Κάρπαθο, και οι οποίοι τους έφεραν και αυτούς στη Ρόδο. Έτσι υπολογίζεται ο αριθμός, δεν υπάρχει ακριβής αριθμός, υπολογίζεται ότι ήταν γύρω στα 300 με 350 άτομα. Ο Φετερός μου λέει από τη στεναχώρια του, πούλουσαν τα δόντια του και πλήστηκε το μάγουλό του. Και του είπε ο Μαμαλίγκας, λέει, κύριε Αρκά, εγώ θα πάω από αυτά που έχεις, γιατί η θέση του και ο πόνος του δεν κοιμόταν τα βράδια, δεν ήταν. Λέει, μακάρι αν το κάνεις. Πήγε το μεγάλο και είπε, εγώ τάδε, είναι έτσι, με υποφέρει τόσες μέρες και νύχτες. Καλά, λέει, άνθρωπε μου, τι έκανες τόσο κόπο και ήρθες. Mm. Πες του να βάλει μια υπογραφή να γίνει Ιταλός. Μαμαλίγκας κακοφιάνηκε, αλλά έπρεπε να πάει να τα πει. Και θυμώνει ο Φετερός μου, λέει, εκείνοι μου τα πάνε. Δεν γίνεται, λέει, αυτό, κι όλα μου τα δόντια να τα βγάλω. Εγώ, όπως γεννήθηκα, Έλληνας θα φύγω. Και η απορία ολονών ήταν πώς μαθαίνουν οι εχμάλωτοι πιο καλά από εμάς. Βγαίναν στην πιάτσα να πάνε να ακούσουν δεξιά-αριστερά. Κανένας δεν ήξερε αυτό που μαθούσαν και το δίναν. Μαθαίναμε ως εξής. Η μητέρα μου μαγείρευε και είχε ένα καλάθι και μέσα ήταν κάπως καστάνια, τη λέγαν τότε, με διάφορα φαγητά. Και όταν ήταν τα νέα καλά, έβαζε ένα κρεμμύδι. Ναι. Όταν ήταν κακά, έβαζε ένα σκόρδο. Ναι. Με τέτοιο τρόπο επικοινωνούσαν. Τα νέα από τον πόλεμο. Τα νέα από τον πόλεμο. Τα οποία μαθαίναμε πώς. Οι Ιταλοί είχαν κλείσει όλα τα ραδιόφωνα. Δεν υπήρχε περίπτωση να ακούσεις. Λοιπόν, είχαμε ένα γνωστό, Μουζουράκης λεγότανε, ο οποίος ερχόταν κρυφά το βράδυ, είχε βρει κάποιο τρόπο πίσω από το ραδιόφωνο και το άνοιγε, άκουε το «Εδώ Λονδίνο», ναι, που έλεγε τα νέα, και πάλι το κλείνε και έφευγε και μας έλεγε τα νέα. Και έτσι επικοινωνούσε η μαμά μου, με το σκόρδο ή το κρεμμύδι. Και έκανε επίσης πολύ φαγητό, διότι αυτοί που ήταν από τα νησιά δεν είχαν κανένα να τους πάρει φαγητό. Φτώχεια, τα φαγητά τους ήταν πάντα με κάτι, με μαμούνια μέσα. Τους πηγαίνανε λιγμένα φαγητά, όσπρια, κάτι τέτοια. Η τροφή τους ήταν λιτή, το ψωμί τους πολύ ξερό, ποιος ξέρει από πού ερχότανε, αλλά τα βγάλαν πέρα με το να υποστηρίζει ο ένας τον άλλον. Ο ένας έκανε τον κουρέα, ο άλλος έκανε δίθεν οδοντίατρος, τα δόντια. Βοηθούσε ο ένας τον άλλον. Ναι, με έφεραν το φαΐ. Ένα καλαθράτι είχε μέσα φαΐ. Ένα κατσαρολάτι. Ο Θεός σου κορώσει. Αχ. Η γιαγιά μου, η θεία μου τότε. Α, θα να πάει. Πού τρώγατε, στα πιάτα? Μα πιάτα, κατσαρόλια ήταν. Μια φορά την ημέρα τρώγατε? Ε? Μια φορά την ημέρα? Με τι ήταν, νομίζεις. Είχαμε να φάμε τσούνο, δεν είχαμε και πολλά. Τότε έρχονται κατσαρόλια μέσα. Ναι. Ήταν
Συμπύλη, κάποιοι μπόνιδες τότε και φοράζαν τα ονόματα. Το φαγητό που φέρναμε, να μας φέρνανε. Ο εντόπιος Έλληνας έκανε πολλά καταστρώματα για αυτούς τους μέσα. Οι ίδιοι πήραμε καλεθάκια με λίγο φαγητό και η κουνιάδα μου που ήταν μοναδική σε αυτά μαγείρευε ντολμαδάκια, μασούσε το ψωμί με 2-3 χαρτάκια που έγραφε τι συμβαίνει και πήγαινε να τον φιλήσει τον Εμίλιο, τον μικρόβιο αδελφό και του βάζε με τον τρόπο της γλώσσας ή στο αυτί ή στο στόμα το σημειωματάκι αυτό. Αυτό γινόταν αμέσως αναμετάδοση σε αυτούς γιατί όλοι ήτανε ένας. Καταρχήν φορούσε με παπούτσια από σαμπού. Σαμπού είναι ξύλινα. Όχι αυτά του λουτρού. Παπούτσι όλο από ξύλο. Αυτά που φορούν οι Ολλανδοί. Και με τον υποσυτισμό είχαμε περισσότερα τα πόδια. Και δεν έβγαινε. Όταν πήγα στο σπίτι μου το κόψαμε πυριώνει. Εσείς που είσαστε εδώ? Εγώ είμαι εδώ. Το τρίτο κοριτσάκι εδώ, ε? Το τρίτο? Όχι, όχι. Ή το δεύτερο? Αυτή είναι η Καραγιάννη. Ωραία. Εδώ είναι η μικρή του προξένου. Ναι. Και εγώ είμαι αυτή. Α, εδώ. Ναι, ναι. Ωραία. Εδώ. Και εδώ είναι ο αδερφός μου ο Γιώργος, κάπου εδώ είναι ο Σταύρος. Όλοι αυτοί οι υπήκοοι Έλληνες. Ναι. Που πηγαίνατε να γιορτάσετε την 25η Μαρτίου. Οι Ιταλοί για κάποιο διάστημα επέτρεπαν σε έναν φύλακα του προξενείου ονόματι Φώτης Φαρμακίδης να βγαίνει έξω από τον προξενείο και να πηγαίνει να ψωνίζει διάφορα τρόφιμα για την οικογένεια του πρόξενου. Και όταν επέστρεψε αυτός έφερνε και τις πληροφορίες στον πρόξενο για τι συνέβαινε. Τελικά αρχές του Νοέμβρη έγινε οι Ιταλοί απέλασαν τον πρόξενο, ο οποίος πήγε καταστάθηκε στην Σμύρνη, στο ελληνικό προξενείο, για να έχει μια επαφή κοντά με τα νησιά για να ξέρει τι γίνεται. Και από εκεί άρχισε να ενημερώνει το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας, το ελληνικό τότε, και άλλους διεθνείς οργανισμούς, τον Ερυθρό Σταυρό κυρίως, για την κατάσταση που υπήρχε εκεί μέσα στο κοσεντραμέντο. Η ηρωνία της τύχης ήθελε την ίδια μέρα που αναχώρησε ο Έλληνας πρόξενος από το νησί της Ρόδου να το εγκαταλείπει για πάντα και ο Τσέζαρε Μαρία Ντεβέκη, έχοντας πέσει σε δυσμένεια από το περιβάλλον του Μουσολίνη. Νέος γενικός διοικητής ανέλαβε ο στρατηγός Έτορε Μπάστικο, ο οποίος έφτασε στο νησί στις 10 Δεκεμβρίου. Τον Μπάστικο συνόδευε ο συνταγματάρχης Ούγκο Λούκα, ο οποίος είχε θητεύσει ως διοικητής των καραμπινιέρων στη Ρόδο κατά το διάστημα 1928-1932. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Απόστολου Παπαϊωάννου, όταν διαπίστωσε τις άθλιες συνθήκες στις οποίες ζούσαν οι κρατούμενοι, ενέργησε ώστε να μεταφερθούν στο Μαντράκι, στο χώρο που επωνομαζόταν Καβαλίνη. Ο Αντώνης Βρατσάλης στα Νιοχωρίτικα αναφέρει χαρακτηριστικά: όταν ο καπιτάν Λούκα ξανάρθε για λίγο στη Ρόδο το Δεκέμβριο του 1940, συνοδεύοντας τον αντικαταστάτη του Ντεβέκη, στρατηγό Μπάστικο, έδωσε ένα δείγμα του ανθρωπισμού και της αγάπης του προς τη Ρόδο, ενεργώντας να μεταφερθεί το φοβερό κοντσεντραμέντο του Ντεβέκη από την τάφρο του κάστρου στους άδειους στάβλους της χωροφυλακής, σώζοντας τους Έλληνες πολιτικούς εχμαλώτους του
του Ελληνοϊταλικού πολέμου από πολλά δεινά. Κατά τα τέλη του 1940 και αφού ο χώρος καθαρίστηκε από 7 αιχμαλώτους με επικεφαλής τον Χρήστο Μαλανδράκη, εγκαταστάθηκαν εκεί και οι υπόλοιποι κρατούμενοι. Εκεί τελέστηκε την παραμονή των Χριστουγέννων θεία λειτουργία από τον Διάκο Απόστολο και τον Ιερέα Παπαναστάση. Ο Απόστολος Παπαϊωάννου σημειώνει: «Οι παρακολουθήσαντες την ιεράν εκείνην μυσταγωγίαν θα ενθυμούνται ποια ρήγη συγκινήσεως διέτρεχαν όλους μας, διότι η εποχή εκείνη συνέπιπτε με τα σενδόξους νίκα στο στρατού μας εις την Αλβανία. Κοριτσά, Πρεμετή, Άγιοι Σαράντα». Αρρωστήσαν με συντάφρο. Τότε πήγε μία επιτροπή στον Ντεβέκη, στον διοικητή, με δήμαρχο τον πατέρα μου, μέσα του στάφρου, και πήγανε να τον παρακαλέσουν να τους αλλάξει τοποθεσία. Και τους έφερνε λοιπόν κάθε μέρα 10 άτομα από την Τάφρο, ερχόντουσαν εδώ που είχαν οι Ιταλοί τα λογάκια, πίσω από το Εθνικό. Μπράβο. Καθαρίζαν εκεί, καθαρίσαν λοιπόν όλο αυτή τη... γιατί ήταν η... Στάβλη. Ναι, η στάβλη των αλόγων. Και τους μεταφέρουν εδώ. Μάλιστα. Εγώ θυμάμαι που ήμουν ένα μικρό κοριτσάκι και πήγαινα με τη μαμά μου και στεκόμασταν στον δρόμο να δούμε τον πατέρα μου που ερχόταν επικεφαλής για να καθαρίσουν εκεί. Βέβαια ούτε να του μιλήσω ούτε να γυρίσει να με δει. Γιατί ήταν συνοδεία πάντα. Τεχεία κατάλημα που είναι τώρα, υπήρξαν οι φυλακές μας. Φυλακές της Ρόδου υπήρξαν εκεί. Πίσω από τον Δήμο της Ρόδου εννοείται. Πίσω από το Δημαρχείο. Πίσω από τον Δήμο της Ρόδου και που είναι τώρα το Γραφείο Συγκοινωνιών. Αλλά η κατάσταση και εκεί δεν μπορείτε να σας περιγράψουμε. Διότι εκεί μέσα είχαν άλογα. Είχε τα άλογα του στρατός, ο Ιταλικός. Και εκεί ήταν όλο, καταλαβαίνετε. Νερά, κουπριές, πράγματα, ιστορίες. Μας έδωσαν σκεπτικά εργαλεία. Και καθημερινά ο πατέρας μου με 5-6 συγκρατούμενους τους έφερε κάτω σαν δήμαρχος, αναλάμβανε την ευθύνη ότι δεν θα τραπέτευαν, πάντοτε όμως με συνοδεία αστυνομικών, και ερχόντουσαν εκεί και κάνανε καθαρισμό, ο οποίος καθαρισμός θα κράτησε περισσότερο από 10-12 μέρες. Όταν πλέον τέλος πάντων καθαρίστηκε ο τόπος, έγινε η μεταφορά μας από εκεί εδώ κάτω. Και η φρουρά ήταν από Ιταλούς στρατιώτες. Γιατί ένα διάστημα τους είχαν πάει και στους στάβλους τους Ιταλικούς που είναι στην Τέδρα. Εκεί έχουμε και φωτογραφίες με τον Παπαναστάση. Εκεί γιορτάσανε μάλιστα και ένα Πάσχα. Μπράβο. Και υπάρχουν κάποιες αναφορές, Μητιάδη, έχει και ο Γιώργος, ο Βρούχος, νομίζω, στο ανέκδοτο βιβλίο αυτό. Νομίζω, δεν είμαι πολύ σίγουρος, θα το κοιτάξω. Τώρα δεν ξέρω αν εκεί τους μετέφεραν από την Τάφρο. Από την Τάφρο τους μετέφεραν γιατί γίνανε κάποια παράπονα και μεσολάβησε ένα Ιταλός αξιωματικός. Γιατί στην Τάφρο υπήρχαν στεγασμένοι χώροι. Όχι καλά, αντίσκηνα. Δεν υπήρχαν. Σε αντίσκηνα. Και ο πατέρας μας ζήτησε να λειτουργηθούμε ως δήμαρχος, το απέτησε με μεγάλη επιμονή και υπομονή και το κατόρθωσε αυτό το πράγμα. Και δέχτησαν να μας στείλουν τον πρωτοσύγκελο με τον Παπαναστάση, οι οποίοι χωροστάτησαν σε μια λειτουργία που έγινε εκεί μέσα και κοινώνησαν όλοι, απαξάπαντες. Ένας, ο οποίος δεν έδωσε το όνομά του, έκανε ένα στίχο ολόκληρο με ομοιοκαταληξία, σχεδόν αγράμματος, αλλά δεν ήθελε να βάλει το όνομά του και είπε το τι τους ταΐζανε. Αλλά επειδή είχαμε την ελπίδα, τα τσαντήρια μας, λέει, μας δροσίζαν από πάνω και λέγαμε, λέω, ότι είναι αγιασμός. Πηγαίναν οι παπάδες, καθολικοί, ορθόδοξοι και γονατιστεί όλοι τόσο κόσμος να κοινωνήσει για το Πάσχα. Τους επιτρέπανε, γιατί η θρησκεία πρέπει να είναι λίγο πιο ελεύθερη. Θέλω να σας ρωτήσω αν κάτω, στα λογάκια, είχατε κάποιον ιερέα που να σας συμπαρίσταται, να σας μεταλαμβάνει, αν το επέτρεπαν αυτό ήταν. Ναι, βέβαια. Έρχονταν κάθε τόσο όταν ήταν γιορτές οι ιερείς του Νιοχωρίου, ο Παπαναστάσης και ο
Παπακυριάκος. Ο Παπακυριάκος, ο πατέρας του Παπακυριάκου, του Μανέτες. Του Μανέτες. Αυτοί έκανε, έχουν και φωτογραφίες στις λειτουργίες, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα και τέτοια, ερχόντουσαν. Ναι. Φοράει ένα, πώς λέγονται, καμπάνα. Ναι. Και λίγο σκητροπός. Νάτος, νάτος, ναι, εδώ πέρα. Μπράβο. Νάτος και το παντελόνι. Ήταν ο πιο ευαίσθητος εκεί, γιατί ήξερε ότι έχει τόσο κόσμο μέσα και τόσους ανθρώπους δικούς του. Τέσσερα άτομα. Μπορούσατε να τους δείτε όταν ήταν στα Καβαλίνια. Ναι, εκεί επιστράφει. Πηγαίναμε κάθε μήνα επίσκεψη. Mm. Όλη η οικογένεια. Πώς τους βλέπατε, πώς... Ένας γείτονας εκεί πέρα έπιανε το κάρο του πατέρα μας. Μας έβαζε πάνω στη μάνα μου και στα παιδιά όλα. Ναι, από τις κορίτσια μέχρι... Και πηγαίναμε. Και μας αφήνανε και εδώ πέρα έξω στο προάλλο, να πούμε 5-10 λεπτά. Οι ασχολίες μας, όχι όλων βέβαια, ορισμένων οι οποίοι τα κατάφερναν, έφτιαχναν υποβρύχια, αντιτορπιλικά, αεροπλανάκια, διάφορα πράγματα ξυλουργικά, ξυλουργικής τέχνης. Είχαν ένα μαχαιράκι, μια σουγιά, ένα κάτι τι, ορισμένα ξύλα τα οποία παρέγγελα στους δικούς τους απ' έξω και τους τάφερνα και επεξεργάζονταν αυτά τα ξυλία και έκαναν ορισμένα πράγματα, πίπες, υποβρύχια, σταυρούς, αντιτορπιλικά. Αυτοί που έφτιαχναν, σας είπα, τα καραβάκια τα αυτά, ο Γιώργος ο Μαλανδράκης έφτιαξε αυτό το κομπολόι από τα κουκούτσια της ελιάς που τους φέρνανε εκεί μέσα, τα τρυπούσε, έφτιαξε ένα κομπολόι και έχει βάλει και μπροστά τα δύο δόντια που έχασε εκεί μέσα στο διάστημα της κράτησής του και το οποίο κομπολόι αυτό το κρατάει σήμερα σαν κοιμήλιο η γυναίκα του και η κόρη του. Είναι αντιπροσωπευτικό δηλαδή του τρόπου λειτουργίας και αντιμετώπισης μιας τραγικής κατάστασης εκεί μέσα. Να μας δείξετε λίγο το σταυρό. Ποιος τον έφτιαξε το σταυρό αυτό? Τώρα ο πατέρας μου, τα αδέρφια μου. Σκαλίζανε δηλαδή να περάσει η ώρα τους. Το υποβρύχιο να δείτε τι ωραίο που είναι. Οι Ιταλοί πρέπει να το σημειώσουμε ότι όταν άρχισαν οι βομβαρδισμοί από τα αγγλικά αεροπλάνα, οι οποίοι πρέπει να σας πω επίσης ότι δεν ήταν και πολύ εύστοχοι οι πιλότοι οι Εγγλέζοι, και έτσι δεν τους βάζανε μέσα ή να τους προστατεύσουν τους κρατούμενους, τους αφήνανε στο προάβλιο και έξω με κίνδυνο να πέσει καμιά βόμβα ή θα σκοτώνονταν όλοι. Έρχονταν τα αεροπλάνα και μου βοηθήσα τότε. Τα αεροπλάνα, τα εγγλέζικα ή τα τέλεια, ναι. Ήταν αντιεροπολικό κάπου αυτά. Και τα αεροπλάνα αυτά προσπαθούσαν να βοηθήσουν το λιμάνι, να καταστρέψουν το λιμάνι. Τι πέρα, αν είχε κανένα πνίο, τίποτα πολεμικό, ξέρω εγώ αυτό. Οι Άγγλοι ερχόντουσαν και άλλοι. Εγώ μπαρδίλια τώρα, λάθος έγινε, όχι. Έθελαν να καταστρέψουν το αντιεροπορικό, το οποίο ήταν πολύ κοντά. Απέναντι δια ήταν. Που δεν τα, όπως ήταν η Σταύλη, το Στράδο, απέναντι ήταν το Καραγιάννη εκεί εδώ πέρα, τα οποία κατεδαφίσανε και χρησιμοποιήσανε. Και ήταν πάνω στην όροφη το. Τι να κάνει ο Άγγλος, έλεγε να... Έπεσε ακριβώς στο κέντρο, δηλαδή μεταξύ σταυροδρόμι, όπως είναι Αμερικής, Ιερού Λόχου, αυτά εκεί πέρα, προς το Μαντράκι, ο δρόμος που κατέβαινε, στο μέσο, μέχρι το εθνικό εκεί πέρα. Και έπεσε ένα κρυβό αρχικό μου. Εν τω μεταξύ, αυτοί που ήταν μέσα, ξέρανε, θα μιλήσει απέναντι ότι αν τύχει τίποτα να πούμε, θα αγκαλιαστούμε και θα γλιτώσει κάποιος. Δηλαδή, σαν προ αυτές ασπίδες που
ο ένας τον άλλο. Και ευτυχώς και δεν έγραφε ζήλια. Το Κοτσενδραμέντο ήταν μια από τις πιο ηρωικές περιόδους της αντίστασης, διότι ήταν εκεί μέσα οργανώθηκαν οι πρώτες ομάδες, οι οποίες όταν τους άφησαν ελεύθερους γύρω στον Ιούνιο του 1941, όταν τους άφησαν ελεύθερους, προσπάθησαν και ξεκίνησαν μια άλλη πορεία που ήταν κυρίως μεταβίβασης πληροφοριών προς τους συμμάχους, αλλά πέραν και αυτό ήταν να βοηθούν οι οικογένειες που είχαν μεγάλη ανάγκη τότε για να ζήσουν, γιατί ο πόλεμος είχε φουντώσει για καλά κτλ. Αλλά όχι μόνο στην Ιταλική περίοδο, αλλά και αργότερα στην Γερμανική. Και όταν τελείωσε αυτή η περιπέτεια με το Κοτσενδραμέντο, ο πατέρας σας γύρισε σπίτι και ξανά πιάσε τη δουλειά του κανονικά, άνοιξε το μαγαζί, πώς η ζωή πώς συνέχισε? Τώρα με ρωτάτε, θυμάμαι. Ήρθαν τότε από τη Θεσσαλονίκη κάτι έμποροι που είχε τελειώσει ο πόλεμος και φέρανε αυτές διάφορες κουβέρτες, ρούχα και έδωσε ο πατέρας μου το μαγαζί γιατί ήταν άδειο. Ναι. Και γίνεται μέσα εκεί η διανομή αυτή. Ναι. Αυτό το θυμάμαι. Και μια βοήθεια για τις οικογένειες. Κοιτάξτε, βέβαια, ασφαλώς βοηθήθηκαν οι άνθρωποι, γιατί όσοι έφυγαν από εδώ από μέσα, εδώ που τα λέμε, τι, δεν δούλευα, δεν είχαν κάποιο πόρο. Κανένα πόρο δεν είχαν. Βγήκανε όξο, βγήκαμε, πώς να σας πω, ένα παράδειγμα, εγώ βγήκαμε τον πατέρα μου έξω, τι να κάνουμε, μαγαζί δεν είχαμε, μπόρεγμα δεν είχαμε, τίποτα δεν είχαμε. Αρχίσαμε πάλι από το μηδέν, άτε από εδώ, άτε με δανεικά, άτε με το ένα, με το άλλο. Ο αδερφός σας τι σας έλεγε για αυτή την εμπειρία? Σας είχε μιλήσει, σας είχε πει κάτι ο αδερφός σας? Πώς το είχε ζήσει εκείνος? Αυτή είναι η εμπειρία. Το γέρδος του ήταν μόλις βγήκε από το και απελευθερωθήκαμε, παντρεμένος με δύο παιδιά, το πήρανε στρατιώτης. Που και πέρασε και στρατοδικείο, γιατί λέει δεν είχε παρουσιαστεί για να υπηρετήσει. Πρέπει είστε στα καλά σας. Πώς δεν θέλω να έρθω να υπηρετήσω? Όχι εγώ, όλοι είστε στα καλά. Τυπικά δηλαδή πέρασαν και έκανε 42 μήνες. Το 47 τώρα, ναι, εδώ δεν είχε στρατό, πάνω. Έκαμε 42 μήνες, εγώ έκανα 36. Τρία αδέρφια βρεθήκαμε στρατιώτες, τρία. Να, αυτά ήταν τα τέσσερα, δηλαδή έμειναν λάθος. Του είπα, πολύ, ήταν πολύ, δεν είναι. Το πήραν ότι θα είχαν προβλήματα. Άλλοι γραφτήκανε, θα γραφτήκανε και ήταν μέσα στις τράπεζες, μέσα στα ελληνικά, ήταν κερδισμένοι. Εμείς, καταστροφή. Πόσα χρόνια ζήσατε μαζί? Δυστυχώς. Πόσα? 17. Λίγα. Λίγα. Γιατί έφυγε από καρδιά. Να σας πω κάτι, γιατί επειδή σαν μεγαλύτερη πείρα και εμπειρία έχω, δεν θέλει πολύ στεναχώρια. Και όσοι ήταν τότε, όλοι κάτι πάθανε. Εγώ θυμάμαι ότι εδώ, συγκεκριμένα στη Σταματίου το σπίτι, ναι, μέναν Ιταλοί, ναι, οι οποίοι είχαν κρυφτεί τότε, γιατί οι Γερμανοί τους σκοτώνανε. Mm-hmm. Και θυμάμαι ότι η μαμά μου ετοίμαζε φαγητό και τους έπαιρνε. Διότι πειρούσαν οι άνθρωποι, κλαίγανε οι άνθρωποι. Τους είχαν, οι Γερμανοί ήταν πάρα πολύ σκληροί, πάρα πολύ σκληροί. Και παρότι τις χτύπησαν το παιδί, η μαμά σας, ναι, τους έφτιαχνε φαγητό. Τους έφτιαχνε φαγητό.
όλος ο κόσμος, όχι μόνο η μαμά μου, τους έκρυψε ο ψητός. Τους Ιταλούς. Τους κρύψαν, γιατί ήτανε τραγική η κατάσταση. Άρα τους συμπονέσαν, τους λυπήθηκαν. Βέβαια. Ήταν αξιοθρήνη. Βέβαια, τους λυπήθηκαν. Και ξέχασαν όλα όσα τους είχαν κάνει. Οι Ιταλοί κλαίγανε. Δεν ήταν άνθρωποι του πολέμου. Mm. Δεν θέλανε πόλεμο. Ο Μουσολίνη ήταν ο... Ναι. Ο τρελός της εποχής. Εγώ θα ευχόμουν άλλοτε να μην συμβεί ένα τέτοιο πράγμα. Να φροντάσουν οι λαοί να ηρεμήσουν, να ειρηνεύσουν, διότι πληρώνει ο κόσμος ένα σωρό σπασμένα χωρίς να φταίει σε τίποτα. Οι άνθρωποι αυτοί έγιναν πια σύμβολα για μας τους Ροδίτες και τους Δωδεκανησίους και όπως σας είπα, 28 Οκτωβρίου είναι η αρχή του τέλους μιας νέας εποχής, διότι οι εξελίξεις μετά την 28 Οκτωβρίου ήσαν ραγδαίες. Έπρεπε όλες οι γενναίες από τότε μέχρι τώρα και για πάντα να το έχουν υπόψη τους αυτό το πράγμα. Όχι τίποτα άλλο, διότι εδεινοπάθησαν ούκ ο λίγοι άνθρωποι χάρη της ελευθερίας, χάρη της πατρίδος. Ο επίλογος της λειτουργίας του κοντσεντραμέντο γράφτηκε την άνοιξη του 1941 με την κατάληψη της Ελλάδας από τους Γερμανούς. Τον Μάιο του 1941 οι κρατούμενοι άρχισαν να απελευθερώνονται σταδιακά. Δεν θα είχαν πλέον να αντιμετωπίσουν τον εγκλισμό και τις κακοχίες, αλλά τις στερήσεις και τα δεινά της κατοχής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1943 η Ιταλία αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει. Τραγική ηρωνία της ιστορίας. Οι Ιταλοί μετατράπηκαν έφνης από εξουσιαστές σε διοκόμενους από τους πρώην συμμάχους τους Γερμανούς. Αρκετοί από αυτούς κρύβονταν για να σώσουν τη ζωή τους και αναζητούσαν άσυλο από τους Δωδεκανήσιους. Και εκείνοι, σε πολλές περιπτώσεις, τους πρόσφεραν τροφή, καταφύγιο και βοήθεια. Ίσως σε τούτες τις πράξεις αλληλεγγύης, τις μικρές καθημερινές ενέργειες ηρωισμού, να βρίσκεται η απάντηση στο ερώτημα πώς οι προγονείς μας κατόρθωσαν να περισσώσουν τα βασικά στοιχεία της ταυτότητάς τους, παρότι έζησαν για αιώνες σκλαβιά και γνώρισαν τόσους διαδοχικούς κατακτητές. Κατάφεραν να διατηρήσουν από γενιά σε γενιά ζωντανά μέσα τους την αγάπη και το σεβασμό για τη ζωή και τον άνθρωπο και άσβεστη τη φλόγα της λευτεριάς.